Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πόσο πολύτιμο είναι για έναν άνθρωπο να έχει στη ζωή του έναν καλό και πιστό φίλο. Για μένα είναι ευλογία. Έστω και έναν φίλο να έχεις τέτοιον. Που ξέρεις ότι στις δύσκολες στιγμές σου είναι δίπλα σου, που σε αγαπάει, παγωνιά για σένα, που μοιράζεται χαρές και λύπες. Ένας τέτοιος άνθρωπος για μένα είναι ο Αντώνης Ανδρικάκης, που είναι δίπλα μου. Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα. Καλώς σε βρήκα. Φίλος αδελφικός. Τον ξέρω αρκετά χρόνια. Έχουμε μοιραστεί πάρα πολλά πράγματα μεταξύ μας. Έχουμε μοιραστεί ακόμη και την περιπέτεια που πέρασα με την υγεία μου. Ήταν δίπλα μου. Τον αγαπάω και με αγαπάει και γι' αυτό είμαι σίγουρος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να σκέφτομαι πολλά πράγματα. Ξέρω ότι υπάρχει ο Αντώνης. Ο Αντώνης, κυρίες και κύριοι, τον ξέρετε, είναι στιχουργός, καταπληκτικός. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι δημοσιογράφος. Είναι πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ποιο απ' όλα όμως είσαι? Τι απ' όλα είσαι, δημοσιογράφος πρώτα, στιχουργός δεύτερα, ραδιοφωνικός παραγωγός, τι απ' όλα? Πατέρας. Τι? Πατέρας. Και έγινε και παππούς πριν και από παππούς. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Για μένα η προτεραιότητα, όπως ξέρεις εσύ καλύτερα από όλους, είναι η οικογένειά μου. Το επάγγελμα που ασκώ με καλύπτει, το αγαπάω. Κάνω πολύ ραδιόφωνο και λίγους στίχους, όπως ξέρεις. Έχει γράψει, άμα σας πω τα τραγούδια που έχει γράψει, θα μην, δηλαδή, έχει γράψει, να σας πω έτσι διότι να καταλάβετε για ποιον μιλάμε, «Έφυγε νωρίς» που έχει τραγουδήσει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Έχει γράψει τραγούδια για το «Ρέμο», που έχουν γίνει φοβερές επιτυχίες. Το «Μήνε» και το «Μόνος μου το πέρασα» και αυτό. Έχει γράψει για τον Αντώνη Βαρδί. Τον αγαπημένο εκπληκτικά μου. Τραγούδια. Τον αγαπημένο μου. Έχει συνεργαστεί με όλους, εν πάση περιπτώσει, με λίγα λόγια. Και είπε πριν από λίγο ότι για μένα είναι το πρώτο είναι η οικογένειά μου. Έτσι δεν είπες? Αυτό είναι σίγουρο. Είναι ο κλασικός τύπος του καλού Έλληνα οικογενειάρχη. Αγαπάει τη γυναίκα του, το παιδί του, τους φροντίζει κλπ. Κλπ. Όμως, αυτός ο κλασικός τύπος του Έλληνα οικογενειάρχη, δηλαδή πιο κλασικός πεθαίνεις, έχει γράψει τα πιο ερωτικά τραγούδια. Και πάντοτε αναρωτιόμουν πώς ένας είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος με τη Μάικα, τη φοβερή Μάικα? 30. 30 χρόνια είναι παντρεμένος με ένα υπέροχο κορίτσι που είναι η φίλη μου και αυτή η Μάικα. Έχουν κάνει και την γοριούλα του στην Μαρία. Λοιπόν, είσαι 30 χρόνια παντρεμένος. Αλλά έχεις γράψει τόσο ερωτικά τραγούδια που αναρωτιέται κανείς, μα τι έχει ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Μερικά τα έχω γράψει για τη Μάικα, όπως ξέρεις. Και μερικά δεν γνωρίζω τη Μάικα. Γιατί ξεκίνησα πολύ μικρός. Τον πρώτο ολοκληρωμένο μου δίσκο τον έβγαλα 23 χρονών. Δεν όμως άσκησα το επάγγελμα του στιχουργού. Δεν θεωρώ ότι άσκησα το επάγγελμα του στιχουργού. Έχω γράψει καμιά 100-120 τραγούδια όλα-όλα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι ακόμα και σήμερα αρκετά από τα τραγούδια μου τραγουδιούνται και ακούγονται. Γιατί πιστεύω ότι το τραγούδι έχει ηλικία. Σωστά. Δηλαδή, αν το ακούς μετά από 20 χρόνια, όπως το που να εξηγώ παραδείγματος χάρη, ένα τραγούδι που το ακούω τώρα παντού. Που να εξηγώ. Ναι. Του Βαρδί. Του Βαρδί. Δεν το πιστεύεις ότι αυτό το γράψαμε πριν 20 χρόνια και τώρα κάνει μια άλλη καριέρα? Αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα.
θεματικά. Τα τραγούδια σου είναι από έμπνευση τη στιγμή. Ιστορίες που έχω ακούσει, ιστορίες που βλέπω σε άλλους και ιστορίες που έχω περάσει κι εγώ. Δεν είναι ανάγκη αυτό που λένε πάντα να τα έχει ζήσει όλα αυτά για να γράψει. Ναι. Αν κάποιο σου αφηγηθεί μια ιστορία και μπει μέσα στον πόνο του, νομίζω ότι μπορεί. Ναι. Και αν μπορεί δηλαδή να το γράψει. Και ξέρετε, γράφει και πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, έχω συναντήσει δύο ανθρώπους στην καριέρα που γράφουν τόσο εύκολα. Ο Αντώνης Ανδρικάκης και ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος. Τον Αντώνη, και μάλιστα είναι η πλάκα μεταξύ μας. Τον έχω δει να γράφει στίχους τρώγοντας μερικούς ωραίους σκεφτέδες εκεί που πάμε στην Πάρο, στον Αμπελά, στην ταβέρνα του Γιάννη. Όπου τρώει με τον κεφτέ του και του έρχεται μια αυτή και γράφει. Και ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος τον έχω δει να γράφει στο γήπεδο της ΑΕΚ που είχαμε πάει μαζί να δούμε την ομαδάρα μας, την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ξαφνικά εκεί πέρα που βλέπουμε αν θα μπει τον γκολ ή δεν θα μπει, βγάζει ο Λευτέρης το πακέτο τσιγάρων και γράφει στίχους. Να σου πω κάτι. Μου έχει τύχει ολόκληρο. Να σου διευκρινίσω καταρχήν ότι τα πιο πολλά τραγούδια τα έχω γράψει πάνω σε μελωδίες. Εγώ δεν γράφω μόνος μου. Παίρνεις δηλαδή τη μελωδία. Μου στέλνουν τη μελωδία και εμπνέομαι από τη μελωδία και γράφω το στίχο. Μάλιστα νομίζω ότι έχω αποθυμένο μουσικού. Γιατί πολλές φορές το λέγαμε και με τον Αντώνη τον Βαρδί. Λέω θέλω να ξεπεράσω το συντέτη, να είναι καλύτερο ο στίχος μου. Έχω ίσως αποθυμένο μουσικού. Λοιπόν, τα τραγούδια, τα πιο πολλά, εκτός από ελάχιστα, τα έχω γράψει πάνω σε μελωδίες. Μάλιστα. Και μου έχει τύχει να μου έρθει ολόκληρο το τραγούδι στο φανάρι και να μην προλαβαίνω να σταματήσω λίγο δεξιά, να το γράψω, μην το ξεχάσω. Έλα. Μόνο κομμάτι. Δηλαδή, εμπνεύσε από εικόνες της ζωής. Εμπνεύσε τη μελωδία και η από εικόνες μελωδία και της από ζωής. Μια εικόνα που ή μια ιστορία. Ναι. Έτσι. Ναι. Αν θες να σου πω μια ιστορία φοβερή με το «Άμα δεις τα παιδιά», το ξέρεις το τραγούδι. Ναι, «Άμα δεις τα παιδιά», ναι. Του Βαρδί. Του Βαρδί που το λέει ο Γιάννης ο, ναι. Βαρδής. Και ήμουνα τότε στο Sky, διευθύντης προγράμματος, και στις ειδήσεις ήταν ένα παλικαράκι που πέθανε από ναρκωτικά σε ένα βαγόνι. Mm. Λοιπόν, περάσαν 2-3 μέρες και διαβάζοντας τις ειδήσεις, δεν το είχε ζητήσει κανείς αυτό το παιδί. Μάλιστα. Την τρίτη μέρα, τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα, βρέθηκαν οι γονείς, αλλά ο καθένας είχε κάνει δική του οικογένεια, με άλλη γυναίκα, άλλον άντρα, με άλλα παιδιά, και αυτός περίσευε, ήταν στη μέση. 15 χρονών. Λοιπόν, πήγα στο γραφείο και έγραψα το. Μου είχε δώσει ο Αντώνης τη μελωδία. Σε ένα απόγευμα το έγραψα αυτό. Είναι ιστορία που άκουσες και σε επηρέασε, σε συγκίνησε, κατάλαβες. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια, πριν αρχίσουν τελειώσανε όλα. Δεν θα ψάξει κανείς, ούτε οι γονείς, εγώ ήρθα και φεύγω αφανής. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια, γιατί ο κόσμος δεν ήταν για μένα. Ήταν πόρτες κλειστές και δικαστές. Ήταν κρύο βροχή, μια σκληρή εποχή που κανείς τους δεν είχε ψυχή. Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γεια, από κάποιον που ήταν μόνο. Είχε κάτι να πει, μα σ' αυτή τη σιωπή δεν υπήρξε γι' αυτόν λίγος χρόνος. Ο Αντώνης έχει περάσει το Πολυτεχνείο, ήταν φοιτητής στο Πολυτεχνείο, αλλά κάποια στιγμή τον κέρδισε στη χουργική και η δημοσιογραφία, θα το δούμε αυτό. Για αρκετά χρόνια ήταν και διευθυντής, γενικός διευθυντής στην κρατική ραδιοφωνία, τη ΣΕΡΤ, και εκεί περάφησε και τη σφραγίδα του, θα το πούμε και αυτό. Ποιο τραγούδι αγαπάς περισσότερο από αυτά που έχεις γράψει? Έχεις επιλέξει κάποιο? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, όχι. Έχεις δίκιο, είναι δύσκολο να ξεχωρίσω. Μ' αρέσει το «Μείνε πολύ» που το έχω γράψει για τη Μάικα. «Μείνε πολύ». Το «Μείνε» του Αντώνη Τουρέμου το έχω γράψει για τη Μάικα. Μ' αρέσουν από του Αντώνη το «Δεν θα με ξεχάσεις», το «Πού να εξηγώ πράγματι». Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Πολλά. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, νομίζω είναι μια ωραία ευκαιρία, αφού μας ανέφερε 2-3 τίτλους τραγουδιών του, να φωνάξουμε κοντά μας να έρθει ο κύριος Πάνος Τογκαρίδης, που είναι και τραγουδιστής και ξέρει τραγούδια σου, να πει. Λοιπόν. Και να ξεκινήσουμε έτσι να ακούμε και μερικά τραγούδια του Αντώνη και να κουβεντιάζουμε μαζί του. Να έρθει λοιπόν ο Πάνος Τογκαρίδη. Έλα Πάνο, έλα κοντά μας. Γεια σας. Σας. Καλώς όρισες. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, είστε καλά? Κάτσε.
Τι θα μας ξεκινήσεις, θα μας παίξεις με τα τραγούδια του Αντώνη μας? Τι να πρωτοπαίξω. Ναι. Είχε τόσα, δεν ήξερα ποιο να πρωτοπαίξω, αλλά βρήκα κάποια τελικά. Πιστεύω θα σας αρέσουνε. Πάμε λοιπόν, πάμε. Δεν θα με ξεχάσεις. Θα με σκιά μες στον καθρέφτη, με τα συνέργα του κλέφτη. Ένα γέλιο να σου κλέψω αν γελάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Θα με σιωπή και αϊπνία, η κρυφή σου αγωνία, ο καπνός από το τσιγάρο που θα ανάψεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Θα με το τέλος ένα έργο που θα χάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Σε ανεξέλεγκτες κρυφές σου καταστάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Μπράβο. 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 Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το επόμενο τραγουδάκι που είναι Βεβαίως. Ποιο? Το Μήνε. Το Μήνε. Μπράβο. Να πούμε ότι η μουσική έχει γράψει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Μήνε, σώμα μου γίνε, γίνε ψυχή μου, μείνε μαζί μου. Μείνε μες στον καθρέφτη, η νύχτα πέφτει, μείνε μαζί μου. Μείνε μες στα όνειρά μου, γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Στο λαιμό μου αποκοιμήσου, να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Μείνε μες στα όνειρά μου, γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Στο λαιμό μου αποκοιμήσου, να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραία. Ένας χώρος που έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες είναι ο χώρος του ραδιοφώνου. Πόσα χρόνια κάνει ραδιοφώνου? Το 20 κλείνω 40 χρόνια. 40 χρόνια. Και μάλιστα θα βγει ένα βιβλίο από τις εκδόσεις 8, το 8.gr το site, για αυτή την περιπέτεια των 40 χρόνων στο, θα είναι πολύ ενδιαφέρον, στο στίχο και στο ράδιο. Έχεις, ναι, πολλά πράγματα να πεις. Ναι, ναι. Σήμερα κάνεις μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Στο Μέντα 88, 6 με 8 το απόγευμα. Αυτό είναι, πώς να σου πω, αν είχα ποτέ στη ζωή μου ψυχαναλυτή, θα ήταν αυτός. Διότι ελευθερώνει την ψυχή μου κάνοντας ραδιόφωνο. Ξέρεις ότι κάνω και μόνος μου, είμαι ολομόναχος στο στούντιο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό με ευχαριστεί αφάνταστα δηλαδή. Ναι, είναι η ψυχαναλυσή σου. Ναι, ναι, και θέλω να το κάνω όσο αντέχω, θέλω να σου πω. Λοιπόν, ανέβασε στο Facebook μια φωτογραφία σου με τον Μάνο Χατζηδάκη μέσα σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο. Είχα τη συνεργασία. Στο σπίτι του είναι. Στο σπίτι του είναι. Του έκανα συνέντευξη στο περιοδικό Ήχος το 1979. 40 χρόνια. Τι έχει να πει για αυτόν τον άνθρωπο που τον γνώρισε από κοντά, όχι μόνο στη συνέντευξη αυτή? Ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν μεγάλος κατά τη γνώμη μου, πολύ μεγάλος όμως. Δηλαδή τα μέτρα του ήταν τελείως διαφορετικά, εκτός από το συνθετικό του έργο, το οποίο είναι τεράστιο. Οι απόψεις του, τα κείμενά του, νομίζω ότι ήταν πρωτοπόρος και μοναδικός. Δηλαδή,
Ό,τι έχω διαβάσει από τα σχόλια του τρίτου προγράμματος, από τα κείμενα που έγραφε, ό,τι έχει κάνει ο Μάνος είναι λαμπερό, πρωτοπόρο και εξαιρετικό. Ένας άλλος σημαντικός άνθρωπος που έχεις γνωρίσει και... αλλά είναι, θα έλεγα, στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού αυτός. Αν ο Μάνος ήταν στη φωτεινή, όπως λες, και είχε φως, όλες ήταν στη σκοτεινή πλευρά και είναι ο Άκης Πάνου. Ο Άκης Πάνου, σκοτεινή, κοίταξε, ο Άκης Πάνου του επιφύλαξε η ζωή μια τραγωδία. Που εγώ δεν είμαι και κριτής του κόσμου και δεν ξέρω πώς έγινε και τι έγινε. Ο Άκης Πάνου είναι μέγας δημιουργός. Ναι, αυτό είναι ποιητής, είναι μουσικός και δεν μπορώ να τον κατατάξω στη σκοτεινή μεριά για ένα πράγμα που δεν μπορεί να το κρίνει κανείς. Έτσι δεν είναι? Ήταν εξαιρετική προσωπικότητα, μου είχε πει φοβερά πράγματα. Και... δεν είμαι μερικά έτσι, γιατί και για μένα είναι πολύ σημαντικό. Για όλους μας είναι σημαντικός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Έτσι, απλά λέω σκοτεινή πλευρά, γιατί είχε αυτό το πρόβλημα με το έγκλημα που έγινε. Έτσι, ακριβώς, και που ακριβώς. Μπήκε φυλακή ο άνθρωπος. Ακριβώς. Και τον είδες και εκεί πέρα που πήγες. Ναι, το ξέρεις εσύ γι' αυτό, ότι ναι, πήγα στον Κορυδαλό. Για πέρα μου και αυτόν τον άνθρωπο λίγα πράγματα και τι κουβεντιάσατε, τι είχε μες στο κεφάλι. Ο Άκης ήταν σοφός. Ήταν λίγο αυστηρός. Ήταν διόρθμος άνθρωπος, η αλήθεια είναι, αλλά ήταν σοφός. Μου έλεγε καμιά φορά ότι οι πολλοί συνθέτες σαν τον Άκη παίζουν λίγο μπουζούκι και πολύ τηλέφωνο. Δηλαδή, ότι παίρνουν δημοσιογράφους, ότι δικτυώνονται, ότι δίνουν συνεδέψεις και όλα αυτά. Εντάξει, ήταν φοβερός ο Άκης. Και τελειώναμε κάθε φορά τη συνάντησή μας με το «δεν λέμε τίποτα». Θα τα ξαναπούμε. Η τελευταία φορά που συνάντησε ήταν που? Ήταν στον Κορυδαλό στη φυλακή, γιατί είχε καταδικαστεί ήδη, νομίζω, σε ισόβια και πήγαινε για το εφετείο. Και ήθελε μια δήλωση του Μάνου Χατζηδάκη που είχε γίνει στο Sky ότι έχει προσφέρει πολιτιστικά ο Άκης Πάνου. Και αυτή την ήθελε ο δικηγόρος του να τη χρησιμοποιήσει για κάποιο ελαφρυντικό που δίνουνε. Και ήρθε ο γιος του, ο Στέφανος, και στο Sky ήμουν διευθυντής προγράμματος που λέμε, και μου λέει θα ήθελε να τη βρείτε την κασέτα για να την πάω. Τη βρίσκω εγώ την κασέτα στο αρχείο του Sky και του λέω, ρώτα του πατέρα σου, θέλει να πάω να την πάω εγώ. Γιατί είχαμε πολλά χρόνια να ειδωθούμε και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρεις και σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος. Τελικώς λέει, ναι, θέλει να σας δει. Και πήγα στον Κορυδαλό και έκατσα μαζί του περίπου 3 ώρες. Δεν θα σου πω τι είπαμε. Ήταν μια συγκλονιστική ημέρα για μένα, ναι. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Αλλά ο Άκης βρίσκεται εδώ με τα τραγούδια του βασικά. Ακριβώς. Τα οποία, όπως λέγαμε πριν, η ηλικία τους είναι πολλές γενιές. Το 86, πιτσιρίκος ακόμη θα έλεγα. Όχι πιο πιτσιρίκος από μένα, επειδή είναι φαλάκρας. Πού μιλάς, στην κάμερα εδώ μιλάω. Τον φωνάζω φαλάκα κάθε φορά. Μεγάλο. Τον αγαπάω. Λοιπόν, το 86 γράφει με το Σταμάτη Σπανουδάκη ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Αυτά τα βρήκε όλα η Μαρία, να έχει υπόψη. Το έβγε νωρί. Το καταλαβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Το 86 γράφει με το Σταμάτη Σπανουδάκη ένα πολύ μεγάλο τραγούδι που τραγουδάει η Αλεξανδρία Αρβανιτάκη και είναι το Έφυγε νωρί. Ναι. Έφυγε νωρί. Πολύ ωραία τραγουδά. Δεν μα κάνουμε κάτι μαζί. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
Λοιπόν, καταρχήν να πω κάτι. Για να μιλήσω στη Μαρία εδώ, δεν μιλάω. Ναι. Μαρία, άκουσε, το τραγούδι είναι γραμμένο το 84. Το οποίο το γράψαμε... η Μαρία είναι η γυναίκα μου, ναι, η φίλη του. Η αγαπημένη μου Μαρία, ναι. Παναγωπούλου και Χαρδαβέλα και απ' όλα. Το γράψαμε στο σπίτι του Σπανουδάκη, ναι. Πάλι πάνω σε μελωδία. Έχει έτοιμη, και μου είπε, όχι, δεν ήταν και φταίδες, μου είπε, τελείωνε να πάμε να φάμε κατσικάκι όχι στη Ιμπανία. Τέλος πάντων, το γράψαμε, το ξεχάσαμε το τραγούδι. Το 86 πήγα ναύτης εγώ. Και με παίρνει, υπηρετούσα σε καράβι και με παίρνει τηλέφωνο ο Σπανουδάκης και μου λέει, είμαι εδώ με την Ελευθερία και τον παραγωγό της και θέλουμε να πούμε το τραγούδι, το έφυγες νωρίς. Εγώ ήμουνα εκεί που σιδερώνουν στο πλοίο αυτά, που ήταν το τηλέφωνο. Λέω, διάβασέ μου, να δούμε τι, έχουμε, ναι, να δούμε τι έχουμε γράψει. Δεν θυμόσουν. Μην εκτεθούμε δηλαδή. Μου το διαβάζει, λέω, καλώς. Και βγαίνει στο κοντραμπάντο το δίσκο το 1986. Και είναι μεγάλη επιτυχία. Ναι. Και τραγουδιέται ακόμη και σήμερα. Ακόμα. Το έχει πει η Άλκης Πρωτοψάλτη, η Δήμητρα η Γαλάνη. Εκεί με τη αξία των τραγουδιών, των στίχων και της μουσικής. Εάν μπορούν μετά από 20-30, 40 ή 50 χρόνια να τραγουδιούνται σαν να είναι σημερινά. Και αυτό το επέγραψε ο Αντώνης, το έφυγες νωρίς, είναι ένα τραγούδι πολύ φρέσκο, ρε παιδί. Το ακούω, το παίζουν τα ραδιόφωνα ακόμα. Τώρα, πάμε σε μια μεγάλη συνεργασία με τον Αντώνη τον Βαρδί. Εμένα μου άρεσε ο Αντώνης από την πρώτη στιγμή. Νικολόπουλος, κιθάρα Βαρδής. Μάλιστα. Εκεί πρωτογνωριστήκαμε, έλεγε και ένα τραγούδι δικό του. Αυτό το 75. Το 83 κάναμε μαζί το πρώτο τραγούδι, το «Κουράστηκα να υποκρίνουμε». Πάλι σε μελωδία πάνω. Μας βγήκε πολύ ωραίο. Και άρχισε... εντάξει, βρήκαμε και κοινά. Ο Αντώνης είναι από τον Πειραιά, από το Μοσχά, από το Φάληρο κτλ. Κάναμε και παρέα. Γαύρος, σίγουρα. Γαύρος. Μάγκας, πολύ. Τώρα, τι... Παιδιά, αν έχει μυρίσει εδώ πέρα τίποτα ψαρίδα. Είναι ο καημός του. Αυτό είναι ο γάβρος εδώ πέρα. Λοιπόν. Είναι ο καημός του. Λοιπόν, και κάναμε και παρέα με τον Αντώνη, η αλήθεια είναι. Μου έδωσε πάρα πολλές μελωδίες φοβερές. Και... θέλω να δω κάναμε μερικά, πάρα πολλά τραγούδια. Θέλω να δω μερικά τραγούδια σας. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα εκραγώ. Θα εκραγώ. Δεν θα με ξεχάσει το. Πού να εξηγώ. Ναι. Πού να εξηγώ. Πολύ τραγουδάει. Θέλει μάλλον να κάνουμε συνεργασία. Το βλέπετε, παιδιά. Είναι, το, είναι το αποθυμένο μου. Αλλά αφήστε τα. Άμα ακούσα τραγουδά, όπως και η Μαρία. Ναι, κάναμε πάρα πολλά τραγούδια. Το «Δεν θα με ξεχάσει» δεν είναι πάνω σε μελωδία. Το έγραψα κάποια στιγμή στη Ραφίνα, έτσι μου ήρθε μονοκόμματο πάλι. Ναι. Και του το δίνω. Και τι μέγα καλλιτέχνη. Πω, μου λέει τώρα πώ το κάνω εγώ αυτό. Γιατί όταν είχε τελειώσει τη μελωδία, ήταν... Εντάξει. Και τέλος πάντων, μου φέρε τη μελωδία. Και όταν πήγαμε να το γράψουμε στο στούντιο, ο ηχολήπτης ανατριχιάσε. Και λέμε, το έχουμε. Αφού ανατριχιάζει ο ηχολήπτης, έχει τελειώσει το θέμα. Ναι, ναι. Δημήσεις, κάτι, ποιο, από τα τραγούδια αυτά, με τον Βαρδί, μπορεί να ξεχωρίσει κάποιο που πραγματικά έτσι... Ή έχεις μια ιστορία μαζί του ή είναι, για σένα είναι αυτό που σε... Όχι, όχι. Αγαπάω πολλά τραγούδια. Μ' αρέσει πολύ και το «Θέλω να σε δω», που δεν... Εντάξει, έχει να ακουστεί μερικά χρόνια. Είναι εξαιρετικό τραγούδι. Ρώτα τη Μαρία γι' αυτό, τη γυναίκα σου, που το λατρεύει. Ρε, Αντώνη, με σούσε πάρα πολύ και είναι ευκαιρία να σου το ρωτήσω και δημόσια. Δεν το έχω ρωτήσει ποτέ γι' αυτό και τον ξέρω χρόνια και κάνουμε παρέα πάρα πολύ. Γιατί σταμάτησε να γράφει, ρε άνθρωπε. Κοίταξε. Γράφει καταπληκτικού στίχου και δεν το λέγεται σε φίλου μου. Γιατί είναι έτσι. Ναι. Διότι τα τραγούδια του Αντώνη έχουν πουληθεί χιλιάδες. Κοίταξε, Κώστα μου, εγώ όπως ξέρεις, δεν είμαι ένας άνθρωπος που κάθομαι σπίτι και γράφω. Ναι. Υπηρέτησα σε θέσεις ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο επιτελικές, οι οποίες απαιτούσαν πάρα πολλές ώρες. Μάλιστα. Δηλαδή, ήταν γενικό διευθυντής στο ραδιόφωνο του Sky, ναι. Γενικό διευθυντής στο κρατικό της ΕΡΤ για χρόνια. Εάν είσαι τόσες ώρες στη δουλειά και έρχεσαι το βράδυ. Δεν έχεις. Άντε να έχεις, να σου δώσει και μια μελωδία λιγάκι να δροσιστεί η ψυχούλα σου μια φορά το τόσο να γράψεις. Δεν είμαι κάποιος που κάθομαι συστηματικά να γράψω και δεν το ήθελα κιόλας. Επαγγελματίας, γραφιάς. Και δεν το ήθελα και δεν ήθελα κιόλας να συμμετέχω σε όλο αυτό το ζήτημα. Βάλτε και εμένα 5 τραγούδια. Κατάλαβα. Κάντε παρέα με τον κύριο για να μπορέσετε να βάλετε άλλα 5 τραγούδια. Δεν το ήθελα καθόλου, δεν το μπορούσα κιόλας. Δεν είναι ο χαρακτήρας μου. Εκτός κυκλώματος, εκτός συστήματος. Ναι, ακριβώς. Αλλά τώρα γράφεις. Όχι τραγούδια, γράφεις από ό,τι ξέρω για το θέατρο. Έγραψα στο θέατρο Αθηνά με τον Ζουγανέλη. Αυτό είναι Λούνα Πάρκ. Έκανα και παλιά θέατρο, όπως θυμάσαι. Ναι.
Το τελευταίο θέατρο που έκανα ήταν το 1995 στο Δελφινάριο. Μάλιστα. Με τον αγαπημένο μου Γιάννη Καλαμίτση. Μπράβο. Τόσες φορές την ψήφισα. Και τώρα γράφεις για το. Τώρα είμαι με τον Γιάννη τον Ζουγανέλη. Γράφουν ο Μιχαήλ Λάνθης, ο Κώστας ο Σπυρόπουλος, ο Νίκος ο Κεραμίδας και ο Γιάννης συμπληρώνει λίγο. Και εσύ. Είναι Λούνα Πάρκ κι εγώ. Κατάλα. Είναι Λούνα Πάρκ. Πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Ωραία, το δούμε. Πότε είναι, τώρα θα ξεκινήσει. Ξεκίνησε ήδη. Ξεκίνησε, πού. Ναι, ναι. Στο Αθηνά, στη Δερυγνή και Πατσίνο, το ξέρετε. Να πάμε. Βέβαια θα έρθετε. Και πάμε λοιπόν σε κάτι, μια άλλη συνεργασία μεγάλη του Αντώνη, με τον Αντώνη Ρέμο. Όταν πάει στο μαγαζί του να δει τον Ρέμο, επειδή το έχω ζήσει αυτό, γίνεται κόλαση εκεί πέρα. Αρχίζει να πούμε Αντώνιο ένα, Αντώνιο ο άλλο και διάφορα τέτοια. Έχει γράψει για το Ρέμο δύο τραγούδια. Δύο. Μόνο. Ναι. Και είναι κυρίες και κύριοι, δύο στα δύο που λένε, διότι και τα δύο έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες. Να σας πω ποια είναι. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό. Να δεις που μόνος μου το πέρασα κι αυτό, ρε. Έλα. Μες στα σκοτεινά σου μάτια τρέμουνε τα αστέρια. Ήσουν νύχτα και γυναίκα και μ' αγκαλιάσες. Έπαιξα τον έρωτα σου με δεμένα χέρια και η νύχτα μακριά σου δεν παλεύεται. Μόνος μου το πέρασα γι' αυτό και στο τέλος με γονάτισε. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που. Μόνος μου το πέρασα γι' αυτό με βαρύ τσιγάρο. Και το Μίνε, που είναι και για μένα το κορυφαίο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το γνωστό Μίνε. Ναι. Ακόμα. Τον βλέπετε το τραγούδι έτσι. Ξέρετε πού το πάει τη δουλειά. Σιγά-σιγά. Προσπαθώ να το ψήσω. Μπας και γράψει για μένα τίποτα. Για πες μου λοιπόν με την συνεργασία αυτή με τον Αντώνη. Ο Αντώνης τον αγαπάω και τον θαυμάζω και είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης και εξαιρετικό παιδί. Ναι. Και τώρα το 98 ήταν, δεν θυμάμαι, ήρθε στο γραφείο μου στο Sky. Γιατί το 98 ακόμη ο Ρέμος δεν ήταν ο Ρέμος που είναι βέβαια όχι. Σήμερα. Όχι. Κατάλαβες και είδες ότι υπάρχει προοπτική σε αυτό το παιδί. Ναι, ναι, και μου έφερε μια σειρά από μελωδίες και μου λέει: μου δώσετε ένα τραγούδι. Α, αυτός ήρθε και σε βρήκε. Βεβαίως. Με μελωδίες, όχι δικές του. Κάποια. Όχι, όχι, τον Κυριάκο του Παπαδόπουλου που γράψαμε. Κυριάκο Παπαδόπουλου. Ναι, δεν ξέρω αν ήταν όλες του Κυριάκου, μάλλον όλες. Ο οποίος επίσης εξαιρετικό ήταν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ήρθε λοιπόν και μου λέει: μου δίνετε ένα τραγούδι. Ό,τι θέλετε, διαλέξτε. Λέω ευχαρίστως. Ακούω τις μελωδίες και ξεχωρίζω δύο. Αυτές. Τι τους γράφω. Το Μίνε και το μόνο που πέρασα. Το πέρασε και αυτό. Και τι τις έδωσα. Γράφαμε εκεί στο Μοσχάτο σε ένα στούντιο. Περάσαμε θαύμα, εν πάση περιπτώσει. Και πράγματι γίνανε και τα δύο τραγούδια. Έγινε. Επιτυχία είναι μεγάλη, βέβαια. Ναι. Μείνε μέσα
αυτό το βράδυ. Μείνε, σβήνω το χρόνο για σένα μόνο. Μείνε μαζί μου. Μείνε μες στα όνειρά μου, γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Στο λαιμό μου αυτό κινήσου, να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Μείνε μες στα όνειρά μου, γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Στο λαιμό μου από κοινή σου, να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Μείνε μες στα όνειρά μου, γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου. Με τον Αντώνη σήμερα τι σχέση έχεις, πώς θα πας, μια χαρά. Εξαιρετική, αλλά ο Αντώνης έχει τόσες υποχρεώσεις. Καμιά φορά ξέρεις, και χανόμαστε και στον δρόμο. Ναι, ότι ναι, ναι. Δεν βλεπόμαστε όπως παλιότερα, ας πούμε. Επίσης έχεις γράψει τραγούδι σε μουσική Δήμητρας Γαλάνη, που το τραγουδάει ο Χρήστος Δάντης. Πολύ αγαπημένη μου. Τη ζωή μου καίω. Αν και γράφτηκε, λέει, το 99, αποτυπώνει την εικόνα της Ελλάδας στην τελευταία δεκαετία. Για πες μου γιατί στίχους, δεν τους θυμάμαι. Τη ζωή μου καίω και τα χέρια μου ζεσταίνω στη φωτιά, νομίζω είχα γράψει. Α, δεν θυμάμαι. Τώρα τι, ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ. Εδώ δεν θυμάμαι τι δικό μου το άλλο. Αν βρει κι άλλο μήνυμα πλέον, σα πει, δεν θυμάμαι τι έγραψε. Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι. Ναι, μου εντάξει. Αυτό το κάναμε με τη Δήμητρα. Με τη Δήμητρα έχω κάνει κι άλλο. Γράφει πολύ ωραίες μελωδίες. Το ξέρω, το ξέρω. Και. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν με ρίξει, Αντώνη, με όλου αυτού του ανθρώπου, του πολύ έτσι. Και θα μιλήσουμε για τον Γιώργο τον Νταλάρα. Αυτό ήθελα τώρα να σου πω. Ένας άλλος αδελφός. Και τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, δηλαδή, δεν πιστεύω να μην έχει βάλει στη λίστα τα βασικά. Από όλα αυτά, τις συνεργασίες, τις φιλίες που έκανες κλπ. Τι έχεις κερδίσει, τι υπάρχει στην ψυχή σου σαν κέρδος από όλα αυτό, πέρα ότι γράψεις ωραία τραγούδια και πουληθήκανε και τα... Εγώ νομίζω έχω κερδίσει ανθρώπους. Δηλαδή, έχω άριστες σχέσεις με όλους, δεν κάνουμε με όλους παρέα όπως κάνουμε εμείς. Ναι, ναι. Δεν ναι. Γίνεται αυτό. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έτσι. Έχω όμως κερδίσει ανθρώπους και έχω κερδίσει και μοναδικές στιγμές συγκίνησης. Mm. Αυτό είναι όταν δημιουργείς ένα πράγμα και βλέπεις ότι συγκινεί το άλλος που το ακούει, είναι μοναδικό αυτό. Σωστά. Με έχει αποζημιώσει δηλαδή. Σήμερα είσαι, λοιπόν, είπαμε στο Μέντα το 88, 88 FM, έτσι. Το καλοκαίρι. Ο σταθμός σου, η Μέντα, διοργάνωσε μια μεγάλη συναυλία για τα μουσικά γενέθλια του Γιώργου Νταλάρα. Να λοιπόν τώρα που έχει τελειώσει. Να το θέμα μας. Λέγε μου ό,τι θέλει για τον Νταλάρα. Τον Νταλάρα καταλαβαίνετε, είμαστε πάρα πάρα πολύ φίλοι. Ο Νταλάρας είναι φίλος μου. Αυτό που λέγαμε στο χώρο, τι κέρδισες. Ο Νταλάρας, κέρδισα στον Νταλάρα ένα φίλο. Mm-hmm. Το γνωρίζω από το 1975. Πόσα χρόνια είναι, 44. Πάντως, είσαστε διαφορετική τύπη να έχεις υπόψη. Ο Γιώργος είναι πολύ δωρικός, εσύ είσαι πολύ έτσι ανθρώπινος και... Κι όμως, ο Γιώργος και χιούμορ έχει, ναι. Και το έχεις ζήσει κι εσύ γιατί και εσύ κάνεις ναι. Παρέα. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια επίσης έχει λιγάκι, έχει γίνει πιο εξωστρεφής. Ναι. Και περνάει και ο ίδιος πολύ καλύτερα. Έχει μαλακώσει λίγο. Ναι. Έχει μαλακώσει. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ο Γιώργος ήθελε να κάνει τον άνεμο κουβάρι όπως τον έκανε. Γιατί ο Γιώργος είναι στο DNA των Ελλήνων. Ναι. Είναι 52 χρόνια πρώτος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τέτοιο φαινόμενο στην ελληνική δισκογραφία. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια βλέπω ότι έχει γίνει και πιο εξωστρεφής. Και αυτό του κάνει και του ίδιου πάρα πολύ καλό. Βοηθάει νέους ανθρώπους. Είναι παραγωγική μονάδα στο ελληνικό τραγούδι ο Γιώργος. Το 76 είχα πριν να θέξει, πήρα ένα πλήρως
στο ψυγείο σαν μουσό κουδίο. Σκουπάσος με τροφή κουρέα, λούτσα στον υγρό τα σαπιοκάνω κι κουρεμένη σβέρνη. Κι εγώνια τράκες και καμψό, ίδια πελατεία τόση κομπόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, άφησα μια κόπα σβηστικά απ' το χάρι. Όλα του Γιάννη. Σαν παροπλισμένος ψευτοεπάσταρας είχα ταλωθεί το πουτσό σκυλί μου δυναμό στο λίγο. Τράβηξα διατάξτε, έσυρα δυο βίας, μήναν αν έκανα μες στο χαϊδάρι. Πέντες εν καμίνο κρύβα από όλους σαν παράχαρας, είπα θα περάσει, ήμουνα μπροστά μου δώρο και we'll be right back.
Ακούει και προωθεί κόσμο. Ναι, έχει βγάλει πολλά νέα παιδιά. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και αυτή η συναυλία που κάναμε στο Ηρώδειο, τα μουσικά γενέθλια, ήταν καταπληκτική, γιατί είχε ντουέτα με διάφορους καλλιτέχνες και μάλιστα της νέας γενιάς, η πιο πολύ. Πάμε λιγάκι στο Ηρώδειο αυτή την ημέρα να θυμηθούμε και να δούμε κάποιες στιγμές από αυτή τη συναυλία που έκανε το ραδιόφωνο. Να πω πριν ότι την αίσθησε ο Νίκος Ομοραίτης, ο διευθυντής του σταθμού μας. Του Μέντα. Του Μέντα. Και πραγματικά ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Θέλω να δούμε σε κάτι άλλο. Προσπάθησε να αναβιώσει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Όχι εγώ μόνος μου, ήρθε. Ναι, εντάξει. Ήσουν το 2005, όταν είσαι Γενικό Διευθυντής Κρατικής Ραδιοφωνίας. Άρα λοιπόν έχεις μια ουσιαστική θεσμική θέση. Γιατί το έκανες και τι αποτέλεσμα είχε? Κοιτάξτε, δεν ήταν δική μου πρόθεση. Ο πρόεδρος της ΕΡΤΟ τότε ήθελε να κάνει κάποιο μεγάλο μουσικό γεγονός που να αφορά στο ελληνικό τραγούδι. Πολύ καλή και ευγενής φιλοδοξία. Ναι. Και το παλέψαμε. Και πράγματι έγινε 4 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο, με 7.000 κόσμο στο γήπεδο της Πηλαίας. Μετά σταμάτησε. Γιατί η επόμενη διοίκηση της ΕΡΤ δεν το ήθελε. Η ΕΡΤ άγεται και φέρεται από διοικήσεις και κυβερνήσεις. Το πρόβλημα της ΕΡΤ είναι ότι κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, πρέπει να αλλάζουν και οι διοικήσεις της ΕΡΤ. Μέχρι του βαθμού του αρχιντάκτη, δεν ξέρω. Να τα ξέρεις. Δεν τα ακούσα από μένα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν αλλάζει η κυβέρνηση στην Αγγλία, δεν αλλάζει ο πρόεδρος του BBC και ο Γενικός Διευθυντής. Αυτή είναι η αμαρτία που πληρώνει η ΕΡΤ. Γιατί εγώ την ΕΡΤ τη λατρεύω. Είναι το πατρικό μου σπίτι. Πόσα χρόνια ήσουν Γενικό Διευθυντής? 10. 10 χρόνια. 10 παρά 9,5. Αλλά επειδή την ΕΡΤ τη θεωρώ το πατρικό μου σπίτι, έχω κάνει την πρώτη μου εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα 19 χρονών. Δεν λέω για επαγγελματικά, ερασιτεχνικά επί Μάνου Χατζηδάκη. Είναι το πατρικό μου σπίτι η ΕΡΤ. Και πονάω πάρα πολλές φορές όταν βλέπω τι συμβαίνει εκεί. Κάθε φορά, όχι τώρα. Καταλαβαίνω. Εγώ την ΕΡΤ την παρέλαβα και σε ευχαριστώ που με ρωτάς. 5% ακροματικότητα όλα τα ραδιοφωνά. Και την άφησα 27%. Την παρέλαβα με έσοδα, νομίζω, 150.000 δραχμές από τον ΟΠΑΠ. Μπορεί να κάνω και λάθος το 150, να είναι 100. Ναι, εντάξει. Και την παρέδωσα με 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έσοδα. Αυτό έκανα. Ναι, μεγάλη ιστορία. Και είπα στην επιστολή παρέτησής μου ότι αν ο πολίτης που πληρώνει αυτό που πληρώνει στη ΔΕΗ για τη ραδιοφωνία και ακούει τη ραδιοφωνία με τόσα εκατομμύρια κόσμος, έχει δικαιωθεί. Βέβαια. Ο Γενικός Διευθυντής. Βέβαια. Δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα και δεν ζήτησα να γράψει και κανένας τίποτα. Το ξέρω. Από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 2006, πάντως, ανασύρω μια πολύ συγκινητική ιστορία που έχει σχέση με τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Ήταν η εποχή που έκανε συνεχείς αιμοκαθάρσεις. Το ξέρω. Πάσχοντας τον αδερφά του και ήρθε στη Θεσσαλονίκη να τραγουδήσει απευθείας από την αιμοκάθαρση. Αλήθεια είναι. Έτσι. Πριν ανέβει στη σκηνή, η εικόνα του ήταν κακή. Αλλά μόλις άνοιξε το στόμα του και άρχισε να τραγουδάει, όλα άλλαξαν. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω τι έγινε μέσα στο στάδιο. Χόρευε Μπέκικο, τη Ρόζα, και ήταν 7.000 κόσμος στο στάδιο του ΠΑΟΚ και πήγαινε το στάδιο και ερχότανε.
Δεν το πιστεύεις. Και είχε έρθει από την αιμοκάθαρση. Ναι. Τελείωσε, πήρε το αεροπλάνο και ήρθα. Και νομίζω πως έφυγε με το τρένο μετά, απευθείας για να γυρίσει στην Αθήνα. Μεγάλος Λεβέντης και μεγάλος καλλιτέχνης. Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου στο χώμα, μπορεί να έφτασε η ψυχή μου μες στο στόμα, όμως εγώ δεν έχω πει αντίο ακόμα. Ακόμα ζω. Μπορεί να κάνει παγωνιά να νιώθω κρύο, να είναι για μένα στο λιμάνι αυτό το πλοίο, όμως δεν έχω πει ακόμα το αντίο. Ακόμα ζω. Είμαι φωτιά κεραυνός καστραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη στολή. Ακούω εγώ φωνή. Για πες μου για σένα, η οικογένεια τι ρόλο παίζει στη ζωή σου και τι νόημα έχει. Τον πρώτο. Γιατί ξέρω ότι είναι, σας είπα ότι είναι ο καλύτερος από τις οικογένειες που έχω ζει, έχω γνωρίσει και παράλληλα για μένα ο καλύτερος ερωτικός ποιητής. Τον πρώτο λόγο έχει η οικογένειά μου και εσύ το ξέρεις καλύτερα από όλους αυτό. Δηλαδή η παρέα μου είναι η οικογένειά μου και η οικογένειά σου. Θέλω να πω, κάνεις παρέες, θα βγεις, αλλά οι φίλοι είναι λίγοι. Ναι. Έτσι. Και εγώ πάνω απ' όλα βάζω την οικογένειά. Εντάξει, έτσι. Και έγινε και παππούς τώρα πρόσφατα και τα έχω εντελώς χαμένα. Τώρα τελειώσαμε. Λοιπόν, Αντωνάκη μου, τα είπαμε για μια ακόμη φορά. Χάρηκα πάρα πολύ. Απλά τα είπαμε δημόσια τώρα, γιατί αυτές τις κουβέντες κάνουμε μεταξύ μας. Εμείς έχουμε μια πολύ ωραία και μαγευτική συνήθεια κάθε καλοκαίρι να πηγαίνουμε σε ένα ψαροχώρι εκεί στην Πάρο, στον Αμπελά, να καθόμαστε βλέποντας τη θάλασσα, να τα λέμε. Να τον βρίζω, να τον λέω φαλάκια. Αυτό, απλώς μιλήσαμε σε μια γλώσσα τηλεοπτική, θα λέγαμε. Καθώς πρέπει. Θα είμαστε εδώ καθώς πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα εξαιρετικά, να είσαι καλά. Και πιστεύω περάσατε και εσείς εξαιρετικά με τον Αντώνη τον Ανδρικάκη. Ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου, κυρίες και κύριοι, καταρχήν είναι φίλος μου. Πολλά χρόνια. Κατά δεύτερο και κυρίως αυτό, είναι μια αστήρευτη πηγή ζωής. Ένας άνθρωπος που σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μας έχει κάνει να περάσουμε ωραία, να γελάσουμε, να ακούσουμε ωραία μουσική, να ελπίσουμε. Δραστήριος, διαρκής εφήβος, παρά τα άσπρα του μαλλιά, όπως και τα δικά μου, και ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τις γυναίκες. Όλα αυτά είναι ο λόγος Πολυχρονίου. Τζιπόλη για τους φίλους, Γιώργος Πολυχρονίου για όλους τους άλλους. Βάλτε σκούτος και βάραμε. Τι σου έλεγα στην αρχή πριν πω μέσα στο στούντιο, ότι εσύ θα κάνεις εκπομπή ακόμα και σε ηλικία ξενοφώντα ζωλότα. Ναι, βέβαια. Γιατί. Είμαι 42 χρόνια. Γνώρισες. 42 χρόνια στην τηλεόραση. Την τελευταία σου γυναίκα που είναι η 8η, νομίζω, ή η 9η κατά σειρά, ενώ ο σύντροφος, ή ακόμα και επίσημα, η οποία σε αναζωγόνησε, σε αναγέννησε και σε εξακολουθεί να σε αναζωγονεί. Και αυτό λοιπόν σου δίνει κουράγιο, ενέργεια. Έτσι. Για να συνεχίσεις. Έχω και το γιο μου που είναι νέος, 26 αυτό χρονών. Αυτό που να σου πω και είναι διαιτολόγος, είναι όλα αυτά τα ωραία πράγματα και μια χαρά. Τον έχουμε ανάγκη όλοι. Λοιπόν, ο Γιώργος Πολυχρονίου, κυρίες και κύριοι, είναι πολλά πράγματα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, είναι τηλεοπτικός παρουσιαστής, είναι DJ, είναι ό,τι θέλετε. Τι άλλο είσαι? Και στη δισκογραφία. Στη δισκογραφία. Ήταν διευθυντής δισκογραφικών εταιριών. Μια ολόκληρη πορεία. Τι από όλα αυτά όμως είσαι, κυρίως? Νομίζω είμαι. Η τηλεόραση καταρχήν μου προέκυψε. Δεν ήμουν της τηλεόρασης. Δηλαδή δεν είχα κάτι που να με συναρπάζει, ναι, αλλά ώστε να προσπαθήσω. Αυτό είναι εντελώς εκπληκτικό. Έκανε επιτυχία με το παιχνίδι που είχε κάνει. Έκανε επιτυχία, ναι. Τότε με το αυτό είναι συγκριματικά. Δηλαδή ήταν μια ιδέα της Άννας Πρετεντέρη και του Μεγακλειβιτιάδη που τους ήξερα. Ο τρόπος της τύχης. Ναι, ναι. Όταν συνόδευα τους καλλιτέχνες μου στη δεκαετία του 80, μιλάω τώρα, μερικούς καλλιτέχνες, όχι όλους, τους πιο μεγάλους,
του συνόδευα καμιά φορά εγώ ίδιος και όχι τα παιδιά του τμήματος. Τότε ήμουν marketing director, αργότερα έγινε και senior director, δηλαδή υπεύθυνος για παραγωγές, πωλήσεις και marketing εννοείται. Μεγάλη. Λοιπόν, και σε αυτή την πολύχρονη παρουσία μου, γνώρισα λοιπόν και την Άννα την Πρετεντέρη, την Μακαρίτησα, η οποία τότε ήταν μητέρα στην... Μητέρα του Γιάννη Πρετεντέρη και του αείμνης του Κώστα Πρετεντέρη, του θεατρικού συγγραφέα. Σύζυγος του Κώστα. Σύζυγος είναι και τα μητέρα. Μητέρα του Γιάννη. Ναι. Και μου λέει, Γιώργο, μετεπίδησα από την ΕΡΤ στον αντένα που ανοίγει σε λίγο καιρό. Θέλω να κάνεις ένα δοκιμαστικό για ένα τηλεπαιχνίδι. Μου το είπε και ο Βιντιάδης φανατισμένα, σκέψου με πήρε από το Μαρόκο που είχε πάει για το γύρισμα ενός βίντεο κλιπ για την Άννα Βύση, την κουμπάρα του, για τη Sony πάλι, που ήμουν εγώ ο διευθυντής, και μου λέει μη τυχόν και δεν πας αύριο, ήξερε ότι μπορεί να μην πάω. Ήταν πολύ υποψήφιοι. Ο Γιάννης ο Καραλής ο συνθέτης, ο Τσαουσόπουλος, ο Καφετζόπουλος ο Αντώνης, 16 άτομα σε τρεις δόσεις. Για να κάνετε το τροχό της τύχης. Ναι, ναι, κάνανε πιλότους. Ναι. Πιλότοι. Δεν είχε ανοίξει ακόμα το κανάλι. Α, μιλάμε το 89. Αρχές 89. Και έκανα και πήραν εμένα. Πήγα τελικά, έκανα, ξέρεις πώς το έκανα τώρα, και όμως πήραν εμένα. Ο χαβάλος. Όχι, να πω, όχι, δεν με ενδιαφέρε να, δεν το έκανα με πολύ έτσι. Φίλες και φίλοι, ξεκινάει και απόψε ο τροχός της τύχης. Παρουσιάζει ο Γιώργος Πολυχρονίου. Η Κρίστα. Σκηνοθέτης ο Μεγακλής Βιτιάδης. Κυρίες και κύριοι, από απόψε αρχίζει ο 11ος κύκλος του μεγάλου τηλεπαιχνιδιού «Ο τροχός της τύχης». Χαμός! Καλησπέρα! Σήμερα ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι του 11ου κύκλου με τρεις παιχταράδες που δόθηκαν πριν από λίγο. Θα παίξουν σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού μας. Αλέξανδρε, ποιοι είναι οι παίκτες μας απόψε, να έχετε καλοσύνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μανώλη Ζωγραφάκη, ιδιωτικό υπάλληλο. Σοφία Δάγκου, γεωπόνο και Σωτήρη Λάβδα, ασφαλιστή. Και ποια είναι τα δώρα που κερδίζουν απόψε οι τρεις παίκτες μας, Άλεξ. Ήταν εσύ που έβαλε και τη Μενεγάκη στην τηλεόραση τότε. Ήταν μαζί σου, δεν ήταν. Τρεις είχαν προκριθεί για παρτενέρ μου στην επόμενη εκπομπή Mega Banka στο Mega. Στο Mega Banka. Ναι. Και λέω, παιδιά, εγώ ντρέπομαι να έρθω να επιλέξω μία από τις τρεις. Όπως πάντα τρεπόμουν και δεν ήθελα, ήταν και διπλωματικό, επαγγελματικό αυτό, να κάνω την κλήρωση όταν έκανα για πρώτη φορά το introduction του Joker στην ελληνική επικράτεια. Μπράβο, μπράβο. Λέω, όχι κύριε, εγώ δεν το κάνω. Βλάκα σήμερα να πατάω το κουμπί για την κλήρωση, να πέσουν τα μπαλάκια, να με εκθιάζει και να με ερωτευτεί ο νικητής και να με δρίζουν και να με μετζώνουν οι χιλιάδες που χάσανε. Λοιπόν, βρείτε την εσείς. Έτσι κι αλλιώς δεν θα προλαβαίνω. Και σου φέρανε Μενεγάκη. Μου φέρανε Μενεγάκη, σπίτι μου τη φέρανε. Που ήμουν με τη Μάγκη, μου την έφερε... Η Μάγκη Χαραμπίδου, η γυναίκα του, η γνωστή Μάγκη, επίσης ραδιοφωνική παραγωγή. Τα ξέρει ο κόσμος, μου φοβάσαι. Τα ξέρει, ναι. Αυτά τα ξέρει. Αυτά που δεν ξέρει είναι μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη. Αυτά δεν τα ξέρει. Αυτά τα ξέρει όπως δεν ξέρει. Πριν αρχίσει το διαγραφή, μου λέει Κώστα, μην αρχίσουμε να λέμε πάλι τα ίδια γιατί με Νεγάκη που την έβγαλα και. Ναι, τα έχω πει, τα ξέρω. Να μιλήσουμε λίγο πολιτικά, το παρασκήνιο, τι έγινε κλπ. Πρώτη φορά τον ακούω να ενδιαφέρεται να κουβεντιάσουμε πολιτικά. Δεν μου το έχει ξανακάνει αυτό. Όχι, μα δεν έχει καλέσει σε μουσικού περιεχομένου εκπομπές. Σε προηγούμενα κανάλια, πρόσφατα. Ναι. Πολλές φορές. Ναι. Και έχω έρθει μόνο και μόνο για σένα. Ναι. Δεν έρχομαι για να γίνω γνωστός, όπως και σήμερα. Δεν μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Τελικά, τι επιλέγεις από όλα αυτά που έχεις κάνει, σαν. Σου είπα, ραδιόφωνο και δισκογραφία. Η δισκογραφία όμως, όταν ήταν σε άνθηση. Ξέρεις, όταν καλαμαθαίνεις και έχεις περάσει από τα παιδικά σου χρόνια πολύ όμορφα, με την οικογένεια, τους γονείς σου κλπ. Μετά. Όταν γεράσουν οι γονείς και εσύ μεγαλώσεις, αρχίζουν τα βάσανα, το τρέξιμο και όλα αυτά, έτσι ακριβώς τα τελευταία χρόνια είχε πορεία η δισκογραφία στην Ελλάδα. Η δισκογραφία μπήκε στο μνημόνιο τουλάχιστον 5-6 χρόνια πριν. Το κανονικό αυτό μνημόνιο, γιατί απλούστατα... Έχει αρχίσει να... Έχει μια κατηφορική φορά. Πορεία. Ναι, πορεία.
Την καλή δισκογραφία την ερωτεύτηκα και εκεί έμαθα και πολύ καλά το ελληνικό ρεπερτόριο. Το μάθα πολύ καλά, κυρίως το ποιοτικό ελληνικό ρεπερτόριο, το οποίο είμαι υπερήφανος που το υπηρέτησα σωστά. Άρα λοιπόν την ελληνική δισκογραφία την ερωτεύτηκες. Πάντα ήμουν ερωτευμένος με τη δισκογραφία. Ήμουν από μικρό στη δισκογραφία. Ήσουν πάντα ερωτευμένος και με μια γυναίκα από ό,τι ξέρω. Όχι με μια. Όχι, μία ποτέ. Ποτέ. Το ξέρω τι σημαίνει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι χωρίζω τη σύζυγο ή τη σύντροφο επειδή γνώρισε μια άλλη. Αλλά. Όχι. Επιστρέφω κανονικά στον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή στο σπίτι. Δεν χωρίζω με τίποτα. Αυτές με διώχνουν. Δεν τις διώχνω εγώ. Ποτέ δεν έχω διώξει γυναίκα. Σε έχουν διώξει αρκετές φορές. Πώς? Σε έχουν διώξει. Όλες. Όλες τα διώξαν. Δηλαδή για αυτές οι σύντροφοι μιλάω τώρα. Ναι, εντάξει, μιλάμε για σχέση, δεν μιλάμε τώρα για. Σχέση που συζώ μαζί τους, αυτό εννοώ. Ναι, αλλά. Ήσουν ένα άτακτο παιδί, δηλαδή. Νότι γκάι. Νότι. Δηλαδή άτακτο, ζωηρό παιδί. Το οποίο δεν μπορούσαν να το ανεχτούν αυτό. Έπειτα εγώ μεγάλωσα σιγά-σιγά. Μην ξεχνάτε ότι έγινα 128 ετών. 128. Τώρα το κλείνω. Γιατί 26 τότε. Νοεμβρίου. Γιατί. Κλείνω το 128 έτος και γίνομαι 129. Πώς το εννοείς αυτό, δηλαδή. Το εννοώ μεταφορικά, γιατί τόσο χρόνια κάνω ραδιόφωνο, νομίζω. Λοιπόν, και. Δεν μας κάτι, επειδή το ραδιόφωνο είναι αυτό που λέμε μαγνήτης για γυναίκες να ακούνε μια φωνή. Και μαγεία, ρε παιδί. Έχει μια μαγεία το ραδιόφωνο. Μα με γνωρίζουν πολλές τόσο. Και από τη φωνή μου. Ναι, όχι τόσο. Έστω και να γίνει από το Μαστοράκι τώρα τελευταία. Έχει βραχλάσει πολύ. Ε. Τι κάνει αυτό. Ούτε ξέρω. Ούτε ξέρεις. Ελπίζω να είναι καλά. Εσύ τι κάνει τώρα. Εγώ καλά είμαι, ευχαριστώ. Πού κάπου σε ακούω σε ραδιόφωνο, πού. Σου είπα, στον Όστος είμαι, 100,6. Κάθε απόγευμα 4-6. Τώρα μου τα λες αυτό, μου το πες πριν. Εντάξει, δεν ήρθα για να διαφημίσω. Ναι, δεν διαφημίσω. Εγώ δεν σε ακούει, σε βλέπει. Δεν θα σε ακούει στο ραδιόφωνο, να ξέρει που θα πάει. Παντζολισμός γίνεται. Πίστεψε με, παντζολισμός. Τι ρόλο παίξαν οι γυναίκες της ζωής. Οι γυναίκες είναι αναζωογόνηση. Κάτι. Δηλαδή με ξαναγεννιέμαι, πώς να το πω. Και το έχουμε περάσει όλοι εμείς. Και τώρα που έχουμε άσπρα μαλλιά. Εννοείται. Και δεν τα βάφουμε εμείς. Όχι. Μ' αρέσει, αυτό μ' αρέσει σε εσένα. Ναι. Όχι, όχι. Περισσότεροι. Σε όλα original. Μπράβο. Σε όλα original. Μπράβο. Γιατί περισσότεροι τα γράφουν. Μην σου πω ότι όχι. 8, μάλλον 9 στους 10. 9 στους 10. 10. 10. Εμείς οι δύο έχουμε μείνει εκεί, στο άσπρο μαλλί. Ναι. Μια χαρά είναι. Νομίζω ότι ποια ήταν η πιο ακραία περίπτωση που έχει ζήσει με θαυμάστριά σου. Πιο ακραία περίπτωση. Να σε κυνηγήσει, να κάνει πράγματα. Θαυμάστριά σου μιλάμε, όχι η γυναίκα σου. Αυτές που ακούσαν ραδιόφωνο και που λένε «Α, ο Τζιπόλη, α, η φωνή, α, τα τραγούδια που βάζει κλπ». Είναι τόσο πολλά τα παραδείγματα. Βέβαια, εγώ έχω, μπορεί να έχω ίσως λίγο ταλέντο στη μουσική, στο ραδιόφωνο. Ναι. Και αποδείχθηκε και στην τηλεόραση που έχω αυτό το αμερικάνικο στυλ, το οποίο το έκανα με ατμόσφαιρα, δηλαδή ένα μέτριο παιχνίδι. Εγώ και η Μενεγάκη το κάναμε. Τρομερό. Ναι. Τι ήταν, δηλαδή κάρτες να διαβάζουμε ερωτήσεις που για λόγους οικονομίας έγραφαν οι υπάλληλοι του Δήμου, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, και υποβάλαμε στα διαγωνιζόμενα τρία παιδιά κάθε φορά, αλλά υπήρχε αυτή η επικοινωνία, γιατί και η Ελένη και εγώ ήμασταν πολύ επικοινωνιακοί με τον κόσμο και με τους συμμετέχοντες παίκτες. Κύριοι, ξεκινάει τώρα το πιο μεγάλο παιχνίδι, Mega Banca. Και σήμερα υποδεχτείτε τον Γιώργο Πολυχρονίου. Καλή μας χρονιά, Γιώργο. Καλή χρονιά, Γιάννη μου. Καλή χρονιά, κυρίες και φίλοι. Εύχομαι το 1993 να είναι γεμάτο αισιοδοξία, χαρά, ευτυχία, αγάπη και ειρήνη. Σας εύχομαι λοιπόν υγεία και ευτυχία για το νέο έτος που ξεκίνησε πριν από μερικές ώρες και ελπίζω να είναι καλύτερο. Όπως καλύτερη θα είναι και η Mega Banca. Και σε κύριε η Ελένη Μενεγάκη. Βεβαίως.
Χρόνια πολλά σου. Χρόνια πολλά. Και ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο το 93. Σε έχουμε κάτω επιτυχία. Και σύν τις ευχές που είπες, να πω και εγώ και καλά κέρδη. Και καλά κέρδη βεβαίως και στη Μεγαμπάντα και όπου αλλού παίζετε. Τυχερά παιχνίδια, δηλαδή Λαχία εννοώ, Προπό και τα πράγματα. Άστα υπόλοιπα, ναι. Θα μιλήσουμε για τη Μεγαμπάντα καλύτερα. Για τη Μεγαμπάντα, λέμε ήδη. Μεγαμπάντα που χαρίζει σε εσάς σήμερα, πρώτη του χρόνου, του 1993, 10 ολόκληρα εκατομμύρια δραχμές μετρητά για εσάς. Έχεις καλή επαφή μαζί της ή έχεις κανένα παράπονο από τη Μενεγάκη? Όχι, ξέρεις τι, με έχει τσαντήσει η Μενεγάκη που ήταν μετέπειτα από τη Μέγα Μπάνκα, ήταν μήλο της έριδος πολλών γαμπρών, είτε μέσα από το χώρο είτε έξω από το χώρο. Άρχισα λοιπόν αυτό που γίνεται συνήθως. Ξέρεις ότι υπάρχει μια πολύ ωραία περίπτωση στους άντρες, αρχίζουμε και διαβάλλουμε αυτόν που είναι πολύ κοντά της. Μάλιστα. Ναι. Σωστά. Αρχίζουμε και, και τον κατηγορούμε, τον κουτσομολεύουμε. Τον πριονίζουμε. Αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, αυτό το πράγμα γίνεται, είτε φανερά είτε κυρίως κρυφά, προσπάθησαν να με απομακρύνουν, ας πούμε. Λες και εγώ είχα τίποτα, εμείς την παίρνουμε μαζί μας όταν ήμουν εγώ, η Μάγκη και η κόρη μου. Και η Ελένη μαζί πηγαίνουμε για Πάσχα στην Κέρκυρα. Μάλιστα. Λέω. Δεν ήταν. Δεν είχε τίποτα ερωτικό και. Όχι. Τίποτα. Συνεργασία. Όχι. Παρ' όλα αυτά κοιτάς να σου πληρώσουν τα πόδια στην Ελένη. Να σου κόψουν τα πόδια. Ναι, ρε παιδί μου, χωρίς λόγο. Και αυτό και ήμουνα... δημιούργησε πρόβλημα μεταξύ σας. Ναι, βέβαια. Γιατί εκεί που είχαμε μια πολύ έτσι, καλή επαφή, πήγαινα στις πρώτες της solo καριερίστικες προσπάθειες, τηλεοπτικές εννοώ, στον πρωινό καφέ δηλαδή, όταν αντικατέστησε κάποια στιγμή την Πόπη Χατζηδημητρίου και την Κορομιλά, και σε άλλες τις εκπομπές της πήγαινα πάντα, με φώναζε βέβαια, δεν πάω ποτέ απρόσκλητος, ούτε έχω ζητήσει ποτέ από δημοσιογράφο, εσύ το ξέρεις βέβαια, ένα ακόμη παράδειγμα, όλος ο κόσμος, εγώ ποτέ δεν παίρνω τηλέφωνο για κάτι δημοσιογράφο, δεν έχω τηλέφωνα καν. Δεν τα αποθηκεύω όταν με παίρνουν διάφοροι δημοσιογράφοι για να πω γράψε αυτό. Ναι. Είμαι πολύ καλά αξιοπρεπής. Ναι, το ξέρω. Γιατί εγωιστής. Όπως... εγωιστής. Ναι, όχι εγωιστής. Ναι, ναι, δεν θα λέγω εγωιστής. Αξιοπρεπής. Ναι, δηλαδή... αυτό του λέει είναι γεγονός. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν έχει πάει ποτέ τηλέφωνο να μου πει Κώστα, γράψε με αυτό ή να βγω στην τηλεόραση στην εκπομπή σου ή πες εκείνο στο ραδιόφωνο. Ποτέ, ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν το έχω ανάγκη. Δεν το έχει ανάγκη. Μπράβο. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν σου χαράσαν τη σχέση σου με τη Μενεγάκη, αυτό θες να πεις. Ακριβώς. Τρίτη παρά, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Με διάφορα τερτύπια, τώρα μην τα λέω. Τώρα μιλάτε μεταξύ σας ή... Εκείνη πιστεύει, νομίζει, ότι αυτά που της έχουν πει, ας πούμε, τι της λένε δεν ξέρω, ότι είναι ίσως, μπορεί να είναι και αληθινά. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τραγουδάς. Τραγουδάω, τι εννοείς τραγουδάω. Μιλάω. Μιλάω σπίτι μου, μιλάω μόνος μου. Όταν είμαι μόνος μου. Και είμαι συχνά μόνος μου. Τι μιλάω, λέω, να, όπως καλή ώρα. Μιλάς έτσι μόνος σου. Μιλάω μόνος μου. Βλέπω κάτι, ένα πολιτικό γεγονός, κάθομαι και το σχολιάζω. Μόνος μου. Εάν πω και κάνω κάτι έξυπνο, πράγμα σπάνιο, χειροκροτώ και τον εαυτό μου και ξανακυπάμαι πάλι. Δεν μας επειδή είπες πολιτικό κάτι. Πώς την έβγαλες όλο αυτό το διάστημα με τα μνημόνια και όλη αυτή την εξαετία? Πέρασα μια χρονιά περίεργη, αλλά ήταν τεχνητή χρονιά περίεργη από οικονομικό επαγγελματικής άποψης, γιατί εντάξει, είμαστε και πολλά άτομα που είμαι supporter των ναι αγαπημένων προσώπων. Νομίζω ότι πάμε καλύτερα, πάμε σε καλύτερη επόμενη μέρα ή θα περάσουμε πάλι τα ίδια? Εννοείς με το καινούργιο κυβερνητικό καθεστώς? Ναι, ναι, ναι. Έχω την άποψη ότι το ξεκίνημα είναι ικανοποιητικό. Αλλά είναι ακόμα σε θεωρητικό πλαίσιο. Δηλαδή, παραλάβαμε ορισμένες αποφάσεις που προήρχονται από την προηγούμενη κυβέρνηση και ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Έχουν προαναγγελθεί από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν πρακτικοποιηθεί. Άρα, βλέποντας τι κάνουμε. Δηλαδή... Αυτό πρέπει λοιπόν να αφήσουμε ένα ικανό διάστημα. Το είχα πει και στο Σπύρο Καρατζαφέρη, θυμάμαι, και παραξηγήθηκα από τον αδερφό του, ίσως και από τον ίδιο. Μόλις είχε αναλάβει ο Τσίπρας, μου λέει, του λέω κάτω, ας τον αφήσουμε τον άνθρωπο να περάσει ένα διάστημα εύλογο, δηλαδή 6, 8, 10 μήνες, και μετά να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
Τι συμπέρασμα έχει βγάλει εσύ για το τζίπα μετά από 6 χρόνια? Το συμπέρασμα του τζίπα ήταν ότι είχε καλή πρόθεση. Είχε καλή πρόθεση να πάει καλά. Είναι καλό παιδί. Τίμιος είναι. Έντιμος. Εννοείται έντιμος. Οι περισσότεροι από τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα έπρεπε να ήταν φυλακοί. Ή τελικά δειγματοληπτικά είναι ένας με κλήρωση κάθε χρόνο. Είναι έντιμος. Λοιπόν, αλλά, είναι έντιμος. Αλλά επέδειξε η κυβέρνησή του, λόγω απειρίας φαντάζομαι, μία ατολμία και μία δειλία απίστευτη. Απ' την άλλη σκοπιά είχε κυβέρνηση, αλλά δεν είχε εξουσία. Δηλαδή παντού ήταν δεξιοί. Και ήταν και οι Βρυξέλλες, η Μέρκελ, που καθόριζαν πράγματα. Ακριβώς. Νομίζω πως εκεί υστέρησες λόγω απειρίας και θα έλεγα και λόγω και προσωπικότητων που φύγαν οι μισοί και πήγαν από την άλλη πλευρά της αριστερής παράταξης. Με το Λαφαζάνη και την Κωνσταντοπούλου. Λαφαζάνη και την Κωνσταντοπούλου κλπ. Εκεί δεν έκανε τις διαπραγματεύσεις αυτές που θα έκανε ένας μεγάλος παλιός ηγέτης όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπαντρέου, που ήταν πιο στιβαρή. Δεν ξέρω αν έκαναν καλό ή κακό στη χώρα. Αυτό θα το πει η ιστορία και δεν έχω διάθεση να κάνω και πολιτική ανάλυση στην εκπομπή σου. Αλλά σου μιλάω τώρα πώς αισθάνομαι αυτό σαν απλός Έλληνας πολίτης. Δεν μου κάτι να πιστέψω στον κόσμο σου λιγάκι. Πόσους δίσκους έχεις εσύ? Γιατί... Είμαι ακόμα δεύτερος όμως. Με περνάει ο Γιάννης Πετρίδης. Πετρίδης, ο οποίος μαζεύει και ελληνικούς δίσκους. Βέβαια ήταν χρόνια στη δισκογραφία. Ναι. Και ένα πιο μεγάλο κομμάτι το έχει πάρει δωρεάν. Εσύ πώς εγώ είσαι? Αγόραζα όλο το Χατζηλίκι μου από 5 ετών παιδί. Αγόραζα ένα δισκάκι 45 στροφών που τότε έκανα 18 έως 25 δραχμές ανάλογα από πού το αγόραζες. Έχεις, πώς πρέπει να έχεις κάποιες... Έχω 80.000 βινήλια 80.000. Και 45.000 CD. 80.000 ναι. Βινήλιο, το παλιό, το πλαστικό αυτό που είχαμε παλιά και... Το βινήλιο μόνο, 45.000 CD. Ναι. 125.000. Αυτή είναι η ζωή μου, γι' αυτό γεννήθηκα. Σου λέω 5 ετών. Αγόρασα το πρώτο μου δισκάκι, τέλη δεκαετίας 50. Αγόρασα το πρώτο μου δισκάκι, που ήταν ένα rock and roll του Elvis Presley. Λοιπόν, το έχω ακόμα αυτό φυσικά. Τρία είχα πάρει βασικά, το Βίνας, θυμάμαι τον Φράγκη Άβελον. Ο Βίνας, Βίνα, ένα φοβερό μελωδικό, Stupid Cupid, με τον Βίνι Σεντάκα. Και το... Είμαστε η εποχή, έτσι. Tutti Frutti Blue Sweat Shoe. Αυτά τα Tutti Frutti χορεύαμε στα πάρτι τότε, τα μαθητικά πάρτι. Ωραία, ωραία. Γενικά είμαι υπέρ της αξιοπρέπειας. Ακόμα για να γελάσουμε και λίγο, γιατί δεν θέλω να είμαι χαρδαβελιακή εκπομπή 100% άκρος πολιτική, χωρίς να λείπει το χιούμορ ή η βλακιούλα στο πολυχρονείο. Το μότο περίμενε. Ακόμα και στον τομέα των γυναικών θεωρώ ότι είμαι και εκεί αξιοπρεπής λιγούρης βέβαια. Και μάλιστα πολλοί μου λένε, κάνε και μια ομάδα ρε παιδί μου αξιοπρεπών λιγούριδων με πρόεδρο του Πολυχρονίου. Σωστό. Ναι. Είναι. Ποιο ήταν το μότο, το πλαίσιο της ζωής σου, δηλαδή ποιο ήταν αυτό που πάντοτε βάδιζες εκεί πέρα πάνω, το μότο σου? Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο ένα πασχαλινό τραπέζι όταν ήμουν εκεί 5 ετών, mm-hmm. που άκουσα τα πρώτα έτσι rock and roll κομμάτια την ώρα που έπαιζα με την αδερφή μου στον κήπο του θείου μου μετά από το πασχαλινό τραπέζι, όταν οι μεγάλοι πίνανε καφέ. Mm-hmm. Είχε φωνάξει ο Μακαρίτης, ο ξάδερφός μου, ο Στέλιος Πολυχρονίου, κάποιους φίλους του, 18άριδες αυτοί, ή 16άριδες μάλλον, και ακούγανε rock and roll. Νομίζω εκεί έφαγα το πρώτο ταρακούνημα 8,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Εκεί ταρακουνήθηκα, ναι, πολύ. Λοιπόν, όπως έκανε ο Βέγκος σε μερικές σκηνές παλιών ταινιών ασπρόμαυρων. Αυτό με οδήγησε στο να ακούω πολύ αμερικάνικο σταθμό, τότε της Λιφάδας που ακούγαμε όλοι οι πιτσιρικάδες. Με οδήγησε να κάνω ένα πειρατικό σταθμό, το G Poly που ισχύει και σήμερα, με τον ξάδερφο GS Poly μετά G Poly. Με έβαλε στις γραμμές του τρένου. Το τρένο αυτό έλεγε με μικρά γράμματα κάπου μουσική.
και μπήκα σε αυτό το βαγόνι και με οδήγησε μέχρι σήμερα. Να σου πω ένα αστείο να γελάσει. Μου λέει σήμερα μια κόμενα το πρωί πριν από εσένα, μου λέει εσύ, όλες οι φίλες μου έχουν πάει Παρίσι. Θα με πας επιτέλους και εμένα στο Παρίσι. Λέω, τι Παρίσι, τη λέω εσύ. Εδώ έτσι όπως με την ηλικία που είμαι, είμαι για κάνα και Παρίσι. Όχι να πάω στο Παρίσι, αν είναι δυνατόν. Πάμε σε μια καφετέρια, λέω το μεσημέρι, πριν πάω στο ραδιόφωνο, όχι σήμερα, λέω, δεν έχω αρδαβέλα. Αύριο, σε μια καφετέρια, πέρα δεν ήταν και Παρίσια του πρώτου νοικοταφείου, να, να το χαρώ, να εγκληματίζομαι. Να ξέρω που θα πάω. Άκου Παρίσι το 2019. Έχουμε πάει 500 φορές. Έχω βρει μερικά πράγματα για σένα, ναι. Ναι. Που θέλω να μου τα πεις λίγα ή περισσότερο. Για τον έρωτα, έχει πει ο τύπος, μπορεί να σε ερωτευτώ πολύ, όμως επειδή καταλαβαίνω γρήγορα ότι δεν πολύ θέλεις, με κάποιο τρόπο σκέφτομαι διάφορα αρνητικά μόνος μου, το παλεύω και κερδίζω τη μάχη με τον εαυτό μου. Αυτό όταν με παρατάνε οι κοπέλες, ξέρεις για ποιο λόγο μονίμως χωρίζω με τις συντρόφους. Γιατί? Εκεί είναι το λάθος και δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Δηλαδή, αν υπήρχε ο Άγιος Παΐσιος σήμερα εν ζωή, θα ήθελα να τον επισκεφτώ, να μου δώσει τη συμβουλή του, αφού κανείς άλλος δεν μπορεί να δώσει συμβουλή σε αυτό που θα σου πω. Όταν επιμένεις γριά γυναίκα που είμαι, που λέει και ο Ψινάκης, και στις μικρές ηλικίες, είναι λογικό η σύντροφό σου να θέλει οικογένεια. Ναι. 25 χρονών είναι. Λοιπόν, ή 30, δεν έχει σημασία, και 35 και 40. Ναι, αλλά δεν αλλά αφήνεις... μην με πας στο τραγούδι, τι 30, τι 40, ναι, τι 50, όχι. Μέχρι εκεί. Δεν είναι απόλυτο αυτό. Γιατί υπάρχει και γυναίκες που είναι 50 και είναι πανέμορφες και καλοσυντηρημένες και φτιαγμένες και γυμνασμένες. Πάντως εσύ φοβάσαι τη λέξη, όχι δεν θέλεις τη λέξη παππού. Ναι, η λέξη παππού... Τον άντρα, τον χωρισμένο, τον παντρεμένο, τον δέχονται οι γυναίκες. Τον παππού... Αυτό είναι γεγονός. Το έχω πει στην εγγονή μου αυτό. Εγγονής. Ναι, λέω πώς θα έρθω, λέω μια κοπέλα σήμερα, μια φίλη μου. Μικρό το αυτό, είναι 5,5 χρονών. Βέβαια αυτό σου έλεγα από πέρσι. Του κάνει μάθημα. Όχι, με λέει πίτ εμένα. Πάντα με λέει πίτ. Γιατί τη έκανα τον πίτ τον τρομερό. Του Μίκι Μάους παλιά. Walt Disney. Αλλά καμιά φορά τη ξεφεύγει και με λέει παππού, έλα παππούλη μου να παίξουμε. Λοιπόν, λέω πώς θα έρθει μια κοπέλα το μεσημέρι για φαγητό. Μην τύχω και με πει παππού. Μου λέει γιατί. Γιατί λέω οι μικρές φίλες μου τον μπαμπά τον δέχονται. Τον παππού όχι. Της χτυπάει λίγο άσχημα η λέξη παππούς. Θυμίζει και το τραγούδι το παλιό «Έλα στον παππού μωρό μου». Κάτι ένα σκυλάδικο. Έλα στον παππού του... Αυτό είναι γεγονός. Του Μπουγά, του Μπουγά, του Μπουγά. Το ξέρουν οι συνάδελφοι εδώ πέρα. Του Μπουγά. Του Πλανητάρχη. Του Πλανητάρχη. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανες στη ζωή σου, ξέρεις? Το μεγαλύτερο λάθος που έκανες στη ζωή σου, ποιο ήταν? Έχω κάνει πολλά λάθη. Πολλά. Πολλά. Αλλά με τα λάθη όμως και με αυτά ζούμε, αλλά και από αυτά μαθαίνουμε. Τι φοβάσαι περισσότερο? Νομίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι για τη ζωή, το θάνατο δηλαδή. Δεν το φοβάμαι. Είμαι πολύ ψύχραιμος. Δηλαδή προσπαθώ να ζω κάθε στιγμή. Δηλαδή είμαι σε μία δια, γι' αυτό σε θαυμάζω και σου είπα το σχόλιο με το που μπήκα στο στούντιο, ότι πρέπει να δουλεύουμε μέχρι και την ηλικία ξενοφόντα ζολότα. Όχι για τα λεφτά. Ο ξενοφόν ζολότα, για όσους δεν ξέρουν, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος πέθανε 98 χρονών, κάπου εκεί 100. Ναι, 100 χρονών. Όχι, έγινε και πρωθυπουργός της οικουμενικής τότε κυβέρνησης. Γι' αυτό λέγεται ζολότα. Ξενοφών ζολότα. Ένας μαθουσάρα δηλαδή. Μαθουσάρα. Καλά περάσαμε. Καλά περάσαμε. Είμαστε χορτασμένοι. Αλλά είμαστε και
αδίστακτοι ακόμα. Θέλουμε να περνάμε ακόμα καλά. Όσο μπορούμε. In according to our age, που λένε και οι Έλληνες. Ποια είναι η βασική σου απασχόληση τώρα, δηλαδή τι κάνεις? Η βασική μου απασχόληση περιορίζεται λίγο με τη δισκογραφική, κυρίως με το ραδιόφωνο, η προετοιμασία της εκπομπής που πρέπει να παίζω αυτά τα funky, τα soul, τα R&B, τα hip hop, τα jazz funk, τα disco funk, τα soul, τα R&B, τα hip hop, rock, alternative, country, love songs, αυτή η ποικιλία να είναι όσο δυνατόν, ναι μεν ποικιλία, αλλά λίγοι ξέρουν ότι αυτά όλα μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα πολύ ωραίο μουσικό μενού και να σερβιριστούν χωρίς να προξενήσει καμία δυσαρέσκεια σε αυτόν που θα φάει το μενού, στην περίπτωσή μας που θα ακούσει το μουσικό μενού στην εκπομπή μου. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, που εσείς δεν το ξέρετε γιατί δεν τον έχετε ζήσει, ο Πολυχρονίου τραγουδάει εκπληκτικά αμερικάνικα το αμερικάνικη τραγούδια, έτσι. Έχουμε τραγουδήσει πολλές φορές. Για κάνε μας μία αυτή, κάνε μας να ακούσουν. Θέλω να με τη φωνή αυτή, τι φωνή. Το μόνο που θα τραγουδήσει είναι αυτό του Louis Armstrong με τη φωνή αυτή. What a wonderful world, oh yeah. Μόνο αυτό μπορώ να τραγουδήσω με τη φωνή αυτή. Φωνή που είσαι. Παλιότερα ήμουνα... Καταρχήν δεν υπήρχε μπουζουξίδικο που πήγαινα συνήθως για τους καλλιτέχνες μου. Για να με δεις εμένα σε μπουζούκι σημαίνει ότι έχω κίνητρο. Μάλιστα. Γιατί ξέρεις ότι τα αντιπαθώ. Ναι. Λοιπόν, για να πάω εκεί λοιπόν σημαίνει πάω γιατί πρέπει να πω κάτι στο ρέμο εν ώψη της κάτι μια είδηση, να δώσω δύο τραγούδια καινούργια. Το βράδυ στο καμαρίνι, μιας και δεν μπορεί να έρθει στην εταιρεία. Με την ευκαιρία σου λέω ότι και ο Ρέμος, όπως και πολλοί άλλοι, είναι δική μου ανακάλυψη. Εγώ τον έφερα στην Αθήνα και υπέγραψε συμβόλαιο στη Sony. Πολύ σημαντικό. Θα σου πω. Σε άλλες εκπομπές. Θα με φέρνεις κάθε εβδομάδα ώστε να έχουμε συνέχειες. Δηλαδή, G-Poly Part 1, Part 2. Έτσι. Μην πω άλλη συλλαβή. Part 3, Part 4, Part 5. Λοιπόν. Και. Το κίνητρό μου λοιπόν είναι επαγγελματικό. Δεύτερον, οι ίδιοι οι τραγουδιστές μου αλλά και των άλλων εταιριών ξέρουν ότι είμαι ένα τρελαμένο άτομο. Τρελαμένο. Εντελώς. Μικρόφωνο. Και τραγούδα. Once for the money. Two. Λέω παιδιά, αφήσουμε τις μακίες. Στα σκυλάδικα. Έλεος πια. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορείς. Λοιπόν, να αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Φέρ' το μικρόφωνο. Του πέρα το μικρόφωνο του Βέρτη, ας πούμε, του, μάλλον του Ρέμου ή δεν ξέρω. Πολλούς. Ναι. Όλοι. Και έλεγες, όλοι. Τι έλεγες. Και έλεγα τα rock and roll μου. Και με ακολουθούσε υποχρεωτικά η ορχήστρα. Λοιπόν, αυτό ήταν, έπαιρνα εγώ πρωτοβουλία. Συνήθως παίρνουν οι καλλιτέχνες. Το δεύτερο ήταν ότι πρέπει να έχουμε ωραίες γυναίκες στο τραπέζι. Βασικό. Κίνητρο. Χωρίς αυτά δεν ξενυχτάω. Κάθομαι σπίτι και βλέπω Μακρικοστέους και Κοντογιώργηδες. Ωραίος. Ποιο είναι ο λόγο να δεν πάω. Δεν μου λες αγόρι μου γλυκό, επειδή κλείνουμε τώρα. Ναι. Και επειδή ξέρω ότι εσύ και 100 χρόνια να φτάσει, πάντοτε θα ονειρεύεσαι και πάντοτε θα έχει στόχου και πάντοτε θα βάζει. Όταν το όνειρο τουλάχιστον είναι ωραία το όνειρο. Ναι. Τι ονειρεύεσαι την εποχή αυτή, τι θέλει να κατακτήσει, να αποκτήσει, να κερδίσει? Δεν θέλω να αποκτήσω τίποτα. Απολύτω τίποτα. Το μόνο που ζητάω, δύο πράγματα ζητάω. Και με αυτά να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή. Το part one. Part one. Έτσι. Λοιπόν, ζητάω το πρώτο και σημαντικότερο, επιτέλους να ξαναέρθει ο Έλληνας και η Ελληνίδα και η ελληνική οικογένεια εκεί που τους αξίζει. Mm. Δηλαδή να αποφύγουμε πια αυτή την κακοπέραση των τελευταίων 12-13 ετών. Αυτή τη μιζέρια, τη δυστυχία. Που οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα μας οδήγησαν. Όχι όλοι, αλλά και αυτοί που δεν μας οδήγησαν ήξεραν και δεν είπαν. Άρα είναι σχεδόν συνυπεύθυνοι. Το δεύτερο είναι ότι επιτέλους πρέπει να ερωτευτώ. Κι άλλο είναι, δεν φτάνει. Μα δεν έχω ερωτευτεί τα τελευταία χρόνια. Πόσα τελευταία. Μ' αρέσουν, βγαίνω έξω. Κάτι με χαλάει καμιά φορά. Δεν μπορώ να ερωτευτώ. Γιατί δηλαδή, μ' αρέσει. Γιατί, τώρα έχω μια καινούργια επιτυχία στο λαϊκό τραγούδι. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Παρασύρωμα τα ραδιοφωνικά. Έχω μια καινούργια περίπτωση
και πολύ ηθική κοπέλα, η μοναδική που περπατάει ταυτόχρονα σε δύο πεζοδρόμια, τόσο ηθική, λοιπόν, η οποία δεν με... Δεν σε εμπνέει. Δεν με εμπνέει, δηλαδή... Ξέρεις, η Μάγκη Φερρυπίν, είχαμε κοινά ενδιαφέροντα. Ήταν ακροάτριά μου, φανατισμένη, της άρεσε η μουσική μου, της άρεσε η εκπομπή. Καθόταν απ' έξω από το στούντιο και με περίμενε, άφηνε λουλούδια στο μπαμπρί στο αυτοκίνητο. Αυτά είναι ωραία. Την πιάσαμε έτσι και την ανέβασε πάνω ένας εκεί που τον έβαλα. Δηλαδή, ποιος μου βάζει κάθε βράδυ. Μετά το, στο Μαύρο Βελούδο που είχα μια εκπομπή, ναι. Στον 984. Έστειλες κάποιον, την τζίπησε, ναι. Φέρ την επάνω. Ερωτευτήκαμε, παντρευτήκαμε σε. Φύγαμε. Μερικές εβδομάδες. Δεν καλά. Περίμενα αλλά... 9,5 εβδομάδες. Ναι, αλλά τώρα δεν έχει κάτι που. Δεν να... μου έχει κάτι. Και αυτός είναι ο λόγος που σου λέω, που μου διάβασε ένα στιγμιότυπο μιας δήλωσης. Αυτό υπονοεί ότι είμαι μόνη σαν την ανεμόνη. Λυπηθείτε τον. Λυπηθείτε τον και στείλτε του μία γυναίκα να ερωτευθεί. Ο Τζιπόλη το αξίζει, σας βεβαιώνω ότι το αξίζει, θα περάσει πάρα πολύ καλά αυτή η γυναίκα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας και που τα είπαμε. Φιλιά στη Μαρία. Φαντάζομαι ότι έχεις περάσει καλά με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πολυχρονίου. Να είστε καλά.